Σε εκείνη τη στιγμή ο Μαγκασέμπης συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να αλλάξει πληκτρολόγιο. Νούμερο 1. Επειδή τα καλώδια είναι έτοιμα να ξεκολλήσουν το μηχάνημα. Νούμερο 2. Τα πλήκτρα δεν έχουν πια γράμματα πάνω τους και έπρεπε να μαντεύει τι θα έπρεπε να πληκτρολογήσει κάθε φορά. Και νούμερο 3. Επειδή πλέον έχει ένα πολύ καλύτερο πληκτρολόγιο από τη Razer. Γεια σας, φίλοι του YouTube. Δεν Μαγκασέμπης εδώ πέρα. Και είμαστε εδώ πέρα σε ένα unboxing. Oh yeah. Επικό transition. Σας άρεσε, σας άρεσε. Πήγατε στο τραπέζι των unboxing και έτσι. Λοιπόν, μου ήρθε πακετάκι από τη Razer. Deathstalker Chroma, νέο πληκτρολόγιο το οποίο θα αντικαταστήσει το τυχαίο παλιό Nilox που έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Εδώ πέρα έχουμε το κουτάκι και σκέφτηκα γιατί να μην κάνουμε ένα unboxing στο προϊόν λίγο, να δείτε τη φάση. Και ενώ το ανοίγω και το συνδέω, θα σας εξηγήσω λίγο και τι μπορεί να... Δεν έχω να δείξει νομίζω ποτέ το Razer Synapse, οπότε σκέφτηκα ότι είναι μια καλή ευκαιρία ενώ ανοίγουμε το πακετάκι να σας εξηγήσω όλα αυτά και να μιλήσω και λίγα updates σχετικά με το κανάλι. Γενικότερα αυτό θα είναι ένας αυταρμάς vlog το οποίο σας λέω πάρα πολλά πράγματα και ενώ μαλάκα είναι τεράστιο. Oh yeah, λοιπόν, καταρχάς πρέπει να βγάζω ένα-ένα τα πράγματα. Εδώ πέρα έχουμε το κλασικό manual της Razer το οποίο αρνείται να βγει για κάποιο λόγο. Αυτοκολλητάκια Razer, ποτέ δεν μπορείς να έχεις αρκετά αυτοκολλητάκια Razer. Το κλασικό της Razer, there's no turning back. Να το έχετε δει και σε άλλα προϊόντα που έχουμε κάνει Razer. Πλέον έχουμε αρκετά προϊόντα Razer και πλέον έχω ένα φυσιολογικό setup και όχι τυχαία προϊόντα, αυτό δεν μας χρειάζεται πια, τυχαία προϊόντα Nilox, τα οποία απλά δεν είναι λειτουργικά. Και εδώ πέρα μαλάκες, είναι πανέμορφο. Είναι το Deathstalker Chroma Edition που σημαίνει ότι πάνω κάτω μπορεί να πάρει ό,τι χρώμα θέλει, τα πλήκτρα μέσα φωτίζονται και είναι πάρα πολύ βολικό συστηματικά. Δεν ήθελα να πάω στα μηχανικά πληκτρολόγια επειδή δεν είμαι μεγάλος φαν το κλικ και κλικ και επίσης αυτό έχει το καλό της και αυτή τη μεγάλη επιφάνεια στο όταν πληκτρολογείς να ξεκουράζεις τον καρπό σου εδώ πάνω. Και είναι και πάρα πολύ γενικότερα επειδή εγώ έχω δουλέψει πάρα πολύ σε λάπτοπ και έχω συνηθίσει σε λάπτοπ. Απλά κοιτάξτε, είναι απλά smooth. Oh yeah. Και επίσης καλώδιο που δεν ξεκολλάει. Οπότε, λοιπόν, θα κάτσω λίγο να πετάξω αυτήν την idea που έχω για πληκτρολόγιο και θα συνδέσω λίγο αυτό να δούμε τι παίζει. Και γενικότερα θα προσθεθεί στη νέα οικογένεια στην οποία είναι πλέον τα Call of Duty Death Adder Edition, Chrome Edition of Death and Chaos και το Razer Siren. Oh yeah. Και οπότε πλέον θα μπορώ να παίζω παιχνίδια σαν άνθρωπος. Οπότε κάνουμε ένα cut να συνδεθεί αυτό στον υπολογιστή μου, να φύγει η παλιά μαλακία και πάμε να δούμε λίγο πώς μπορείτε να συνδέετε τα Razer προϊόντα σας στον υπολογιστή με το πρόγραμμα της Razer. Είναι όλα τόσο πολύχρωμα και κρώμα. Συνδέσαμε λοιπόν το πληκτρολογιάκι, έχω ανοίξει εκεί πέρα το Razer Synapse ώστε να δούμε. Αλλά πριν κάνουμε τίποτε, ήρθε η καλύτερη στιγμή για οποιοδήποτε unboxing το οποίο είναι η ζελατίνα. Απλά ακούστε. Ωραία φίλε, είναι και μακρύ και απολαυστικό. That's what she said. Oh yeah. Και τώρα έχουμε μια ολοκέντρια επιφάνεια να κουμπάμε τον καρπό μας. Έχω ανεψώσει και τα ποδαράκια από πίσω ώστε να στέκεται και να είναι λίγο πιο όρθιο. Και τώρα να σας εξηγήσω λίγο τι παίζει out. Ενώ τρακάρω στο γραφείο μου με το Synapse. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα το software της Razer για όλα τα προϊόντα. Όπως βλέπουμε υπάρχει εδώ πέρα και για το The Thunder, υπάρχει και για το Razer Siren. Και στην ουσία εδώ πέρα μπορείς να κάνεις customize πολλά πράγματα, όπως π.χ. εδώ πέρα τι ήχο θες να γράφεις. Εδώ πέρα να κάνεις custom τα κουμπιά, τι εντολές να ακολουθούν. Έχει και profiles βασικά το προϊόντα της Razer, δηλαδή για συγκεκριμένα παιχνίδια, για... Δηλαδή εγώ έχω ας πούμε στο The Thunder έχω το default και το όταν παίζαμε με τον Αντώνη ένα παιχνίδι το Red of Icarus είχα συγκεκριμένα πλήκτρα τα οποία τα είχα κάνει σαν ξέρω εγώ στο πλάι. Εκεί πέρα μπορείς βασικά πάμε να τα δείξουμε λίγο στο πληκτρολόγιο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το profile που μπορείτε αυτό που σας είπα να διαμορφώσετε συγκεκριμένα πλήκτρα για συγκεκριμένα profile και υπάρχει
Ναι, εδώ πέρα είναι αυτό που είπα. Μπορείτε κάθε πλήκτρο, όχι το GQ. Να, γενικότερα είναι πάρα πολύ customizable τα προϊόντα της Razer για να καλύπτετε όλες τις ανάγκες σας. Επειδή είναι κυρίως gaming, μπορεί να θέλετε άλλες εντολές να κάνετε άλλους συνδυασμούς πλήκτρων και όλα αυτά τα ρυθμίζετε από εδώ. Υπάρχει το Lightning εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι το effect στην ουσία. Μπορείτε να διαλέξετε effect, δηλαδή πώς να, με τι μορφή να αλλάζουν τα χρώματα. Εδώ πέρα μπορείτε να βάλετε ένα στατικό χρώμα. I am more than confident. Και το gaming mode. Όχι, οπότε υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, τις οποίες θα κάτσω να ψάξω και πιο αναλυτικά μόνος μου, να συνδυάσω και λίγο τα χρώματα εδώ πέρα με το κόκκινο που έχω βάλει να φαίνεται εδώ πέρα στο ποντίκι. Και παρόλα αυτά έχω να κάνω και μια άλλη ανακοίνωση, επειδή σας έδειξα το πληκτρολόγιο και έχω να κάνω μια ανακοίνωση σχετικά με το κανάλι πέρα από το upgrade. Λοιπόν, από εδώ και πέρα ξανά ξεκινάνε τα daily videos. Oh yeah, ήρθε Οκτώβρη, τελείωσε την εξεταστική και hopefully από εδώ και πέρα θα βλέπετε αρκετά καθημερινά βίντεο. No, το μαλλί μου είναι άθροιο, αλλά δεν πειράζει μωρέ, δεν πειράζει. Λοιπόν, κλασικά 3 βίντεο Minecraft την εβδομάδα. Θα υπάρχει το Kawaii Hardcore slash Zero Land, τότε προκύψει κάθε εβδομάδα. Επιστρέφει το Skywars με τον Κωστή Season 2. Θα μπούμε λογικά να κάνουμε record. Και μια σειρά που όλοι αγαπάτε και θέλετε να επιστρέψει. Επιστρέφει το Pixelmon, oh yeah. Έχω οργανώσει μια πολύ ωραία σειρά, έχω κάνει αρκετά pre-records, οπότε λογικά θα έχετε κάθε εβδομάδα Pixelmon. Θα υπάρχουν 2 επεισόδια την εβδομάδα Pokémon Insurgents, να φύγει Pokémon Insurgents και μετά λογικά όμως τελειώσει θα πάμε σε Vietnam's Crystal. Θα προσπαθήσω να υπάρχει ένα vlogάκι την εβδομάδα, γενικότερα έχουμε αρκετά unboxings που θέλω να προωθήσω σε αυτό το κομμάτι και γενικότερα τι κάνουμε, events, το ένα το άλλο. Θα προσπαθήσω να έχουμε κάθε την εβδομάδα vlog. Αν δεν έχουμε, θα έχουμε κάτι άλλο για κάποιο funny montage. Έχω και υλικά από funny montage αρκετά. Και μένει κι άλλη μία μέρα την εβδομάδα, στην οποία τώρα δεν ξέρω για τις πρώτες εβδομάδες θα ανεβάζω, αλλά στα τέλη του μηνός βγαίνει το Xenoverse 2, που πολλοί με ρωτάτε φυσικά θα γίνει σειρά, οπότε θα δείτε Xenoverse 2. Και γενικότερα το καλοκαίρι ήταν μια περίοδος απόπειρας, δηλαδή δοκίμασα διάφορες σειρές να δω ποιες σας αρέσουν. Όχι το πράσινο, τις σειρές, βοήθεια. Δοκίμασα διάφορες σειρές γενικότερα να δω τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει και πιστεύω ότι έχω διαμορφώσει ένα ωραίο πρόγραμμα. Γράψτε εσείς γνώμη σας από κάτω στα comments και τι θέλετε να δείτε ενδεχομένως κάτι διαφορετικό. Και γενικότερα δώστε feedback, επειδή αυτό το πρόγραμμα και γενικότερα το κανάλι θέλω να βασίζεται πάρα πολύ στο feedback σας. Τι μου αρέσει σε μένα ανεβάζω και σε συνδυασμό με τι αρέσει σας να βλέπετε. Οπότε επέστρεψαν τα daily videos και ο καθημερινός Mega Cyber κάθε μέρα στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Οπότε εδώ πίσω θα τελειώσω το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα like, ένα comment, ένα προκάνει να μου κολλήσετε στο facebook, τι είστε στη βίντεο μου συνέχεια και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Αντίο!